Αργύρη, Να. πες μας σε παρακαλώ πολύ λίγα λόγια για το τι έχεις σπουδάσει, πού το έχεις σπουδάσει και την εμπλοκή σου στο κτήμα Γεροβασιλείου. Αυτή την περίοδο, γενικά. Λοιπόν, ξεκίνησα και εγώ όπως και η Χλόη. Ήμασταν συμφοιτητές μαζί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ακολουθήσαμε το τομέα αμπελουργίας. Στη συνέχεια πήγα και εγώ στη Γαλλία, σε μια διαφορετική πόλη, στο Μπορντό, όπου έκανα το εθνικό δίπλωμα ενολογίας, το γνωστό ΔΕΝΟ. Και στη συνέχεια, ναι, είναι αυτό η πέμπτη χρονιά μου στο κτήμα Γεροβασιλείου, όπου ανήκω στην ομάδα των εινολόγων, τόσο στο κτήμα Γεροβασιλείου, βιβλία, χώρα και στα υπόλοιπα κτήματα που έχουμε. Και επίσης κάτι ακόμα να πω, είμαι η δεύτερη γενιά του κτήματος Γεροβασιλείου. Δεν είμαι η τρίτη, γιατί πολλές φορές μπερδεύονται. Ο πατέρας μου το ξεκίνησε το κτήμα Γεροβασιλείου στις αρχές του 80. Οπότε εγώ μαζί με τις δύο μου αδερφές ανήκουμε στη δεύτερη γενιά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και όπως είπες, Αργύρη, ουσιαστικά ασχολείσαι με την εινοποίηση σε ένα κτήμα που έχει το όνομα Γεροβασιλείου και πώς νιώθεις το βάρος αυτού του ονόματος, πώς νιώθεις τη σχέση με τον πατέρα σου, πώς μπορείς να εξελιχθείς μέσα από κάτι τόσο δυνατό στο χώρο του ελληνικού κρασιού. Με λίγα λόγια, η ίδια ερώτηση που έκανα στη Χλόη διαφορετικά διατυπωμένη, έχεις τυφλή εμπιστοσύνη σε αυτή τη σχέση ή θέλεις να κάνεις άλλα πράγματα και πόσο εύκολο είναι αυτό? Ουσιαστικά είναι μια ερώτηση με πέντε υποερωτήσεις. Συγγνώμη. Κατάλαβα. Λοιπόν, για να απαντήσω στο καυτό ερώτημα, αν έχω τυφλή εμπιστοσύνη, έχω. Δεν γίνεται να είναι ο πατέρας του Ευαγγέλης ο Γεροβασιλείου και να πεις το αντίθετο. Άσε που μπορεί να μας βλέπει και τώρα, οπότε δεν θέλω να έχω δύσκολο βράδυ. Έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Από πολύ νωρίς και ο πατέρας μου και η μητέρας μου κάνανε τις δομές στο κτήμα Γεροβασιλείου και τις ενέργειες, ώστε να μας είναι πολύ πιο εύκολο να μπούμε μέσα αυτό το κομμάτι. Από μικρός θυμάμαι να εργάζομαι στο αμπέλι, είτε αυτό ήταν στο τρίγο, είτε στο βλαστολόκημα, ξεφύλισμα. Στη συνέχεια να εργάζομαι στο χώρο παραγωγής, είτε είναι δεξαμενές, είτε εμφιάλωση. Οπότε όλο αυτό ήρθε πολύ φυσιολογικά, μπορώ να πω, και πραγματικά νιώθω ότι σαν να μην έφυγα ποτέ. Σίγουρα οι σπουδές με βοήθησαν πάρα πολύ. Πριν φύγω στον Μπορντό, νόμιζα ότι τα ήξερα όλα και ότι θα πάω να κάνω μια γρήγορη επανάληψη. Γιατί κατάλαβα πόσο λίγα ήξερα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ερχόμενος πίσω στην επανομή, με τις γνώσεις που είχα και την εμπειρία, νομίζω ότι το πράγμα πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα για τη σχέση που έχω με τον πατέρα μου και με όλη την οικογένεια, η αλήθεια είναι ότι όταν εργάζεσαι σε μια επιχείρηση με την οικογένειά σου, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν κάποιες στριβές. Είναι αρκετά δύσκολο κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει δημιουργήσει κάτι τόσο μεγάλο να μπορέσει να το αφήσει από τα χέρια του τόσο εύκολα και να το δώσει ακόμα και στα παιδιά του που τα αγαπάει πολύ. Οπότε θεωρώ ότι τα πρώτα χρόνια ήταν λίγο πιο δύσκολα και εγώ ίσως λίγο μικρότερος ήθελα να αποδείξω ότι είχα τις γνώσεις, τη δύναμη να πάρω την εταιρεία από τον πατέρα και το ενοπείο. Μετά από λίγο άρχισε να μπαίνει λογική και να βάζω λίγο έτσι, νερό στο κρασί μου, όχι κυριολεκτικά. Και να έχουμε μια πολύ ομαλή σχέση και πραγματικά να νιώθω ότι ο πατέρας μου θέλει να μου δώσει όλες τις γνώσεις ώστε να συνεχίσει πετυχημένα όλο αυτό το εγχείρημα. Πολύ ωραία. Δεν σου κρύβω, θέλω πάρα πολύ να σε ρωτήσω για την πορεία της Μαλαγουζιάς. Είναι μια ποικιλία που έχει συνδεθεί με το κτήμα Γεροβασιλείου και θα ήθελα να μου πεις λίγο για την πορεία της όλα αυτά τα χρόνια και τι διαφορετικό θα ήθελες να προσφέρεις σε αυτή την ποικιλία και ενδεχομένως αν έχεις και κάποια άλλη δεύτερη αγαπημένη. Όπως υποθέτουμε όλοι, η πρώτη πρέπει να είναι Μαλαγουζιά. Θα μου πεις εσύ. Σίγουρα. Νιώθω και ιδιαίτερα περήφανος όταν μιλάω για αυτή την ποικιλία, καθώς η οικογένειά μου και κυρίως ο πατέρας μου αποτελεί ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας. Σίγουρα είναι μία από τις πιο αγαπημένες ποικιλίες των Ελλήνων και στο εξωτερικό, από τις ελληνικές ποικιλίες και φυσικά μία από τις ταχύτερα ανερχόμενες ποικιλίες. Έχουμε δει μέσα σε μία δεκαετία την εκτόξευση της Μαλαγουζιάς. Πραγματικά ζούμε στην εποχή αυτής της ποικιλίας. Από μόλις λίγα παραδείγματα στις αρχές του 2000, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 80 ετικέτες που περιέχουν μέσα τη Μαλαγουζιά. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε ακόμα στην άνοδο, αν όχι έχουμε φτάσει το πικ. Φυσικά φοβάμαι ότι όπως όλα κάνουν το κύκλο τους, κάποια στιγμή θα κάνει και η Μαλαγουζιά. Αυτό που προσπαθώ αυτή τη στιγμή για να έχω στο μέλλον είναι, παρόλο που κάποια στιγμή η Μαλαγουζιά θα φύγει από τα φώτα, ο κόσμος πια δεν θα ζητάει τόσο πολύ αυτή την ποικιλία, αλλά την επόμενη ποικιλία, που εικάζω ότι θα είναι το Βυριανό και θα ήθελα να είναι το Βυριανό, για να απαντήσω και στην δεύτερη αγαπημένη μου ποικιλία.
Θα ήθελα το κτήμα Γεροβασίλου να παραμένει πρεσβευτής αυτής της ποικιλίας και να είναι μια από τις πιο τυπικές μαλαγουζιές που υπάρχουν έξω. Πράγμα δύσκολο να πω την αλήθεια, καθώς δεν μιλάμε όπως μιλούσαμε πριν για το ξενόμαθρο. Τι σημαίνει μια τυπική μαλαγουζιά και ήτανε κάποια, ήτανε λίγο, είχε κάποιο υπονοούμενο αυτή η απάντησή σου, Αργύρη? Τυπική. Δεν υπάρχει... Υπάρχουν μη τυπικές μαλαγουζιές, τι θες να πεις? Όχι, σίγουρα δεν υπάρχει μια ζώνη pop. Όπως όταν μιλάμε για το Ασύρτικο, μιλάμε για το Σαντορίνι, όταν μιλάμε για το Ξινόμαυρο, μιλάμε για τις τέσσερις ζώνες, Αγιοργητικό Νεμαία. Δεν υπάρχει μια περιοχή όπου λέμε, για να δοκιμάσουμε από τη συγκεκριμένη ζώνη. Ο περισσότερος κόσμος παίρνει τη μαλαγουζιά του κτήματος Γεροβασιλείου και κάποια άλλα κτήματα, τα οποία θεωρεί ότι είναι τα πιο τυπικά παραδείγματα, πιο τυπικές εκφράσεις αυτής της ποικιλίας. Έτσι και για να απαντήσω και στο ερώτημα από τι σκέφτομαι για το μέλλον. Ναι. Ο πατέρας μου φοβότανε μία pop μαλαγουζιά, pop επανομή, καθώς πριν από 10-20 χρόνια που χτίζαμε το Πουγουέ, την προστατευμένη γεωργική ένδειξη επανομή, φοβόταν ότι άμα δημιουργήσουμε μία pop ζώνη, κατευθείαν θα χάσουμε το Πουγουέ ε. Οπότε, καθώς βρισκόμαστε τα τελευταία χρόνια σε μια φάση που δεν νομίζω ότι παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο το Πουγουέ, παρά μόνο το κρασί και οι pop ζώνες, θεωρώ ότι στο μέλλον μια καλή ιδέα είναι μήπως η μαλαγουζιά στην επανομή γίνει pop. Πράγμα πολύ δύσκολο, θα πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι κατόρθωτο. Okay. Θα ήθελα να επιμείνω λίγο στην ερώτηση, τι είναι τυπική μαλαγουζιά για σένα? Γιατί υπάρχουν τόσα διαφορετικά στυλ και παραδείγματα και η έκφραση της μαλαγουζιάς, όπως τέλος πάντων γνωρίζουμε, όσο ανεβαίνει σε υψόμετρο αρωματικά, είναι εντελώς διαφορετική. Ποια είναι η άποψή σου? Ποια είναι η άποψή μου? Είναι μια ποικιλία η οποία αλλάζει σε διαφορετικές κλιματικές ή διάφορα είδη εδάφους, όπως είπες εσύ, υψόμετρο. Οπότε είναι λογικό να έχουμε διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας ποικιλίας μέσα στην Ελλάδα. Απλά, και για να απαντήσω σε αυτό που θέλεις, γιατί υπάρχουν διαφορετικές εκφράσεις, η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι στη μόδα η μαλαγουζιά, υπάρχουν πολλοί παραγωγοί οι οποίοι θέλουν να πάρουν κάπως από την ορμή της ποικιλίας και να πουλήσουν περισσότερα κάποιο λευκό κρασί τους. Οπότε μπορεί να χρησιμοποιούν τη μαλαγουζιά, ακόμα και σε πολύ μικρό ποσοστό, στο κρασί, για λόγους marketing. Οπότε έχουμε κάποια όχι και τόσο τυπικά παραδείγματα μαλαγουζιάς εκεί έξω. Αν θέλεις να μιλήσουμε όμως για την τυπικότητα, θεωρώ ότι μια μαλαγουζιά έχει το μοσχάτο χαρακτήρα, ανήκει σε αυτές τις ποικιλίες, οπότε πάμε σε λευκά άνθη, όπως είναι το γιασεμί, αρκετό φρούτο, ακριβώς. Πάμε σε φρούτο όπως είναι το λευκό σαρκοροδάκινο, αχλάδι, κίτρα, αλλά πραγματικά βλέπω ότι η τυπική μαλαγουζιά έχει και ένα κομμάτι κάπως φυτικό. Θυμίζει άλλες φορές χαμομήλι, κάποιες φορές πράσινο τσάι όπως το κτήμα Γεροβασιλείου. Οπότε όλο αυτό το μπουκέτο θεωρώ πως χαρακτηρίζει την τυπική μαλαγουζιά. Όμορφα, πολύ ωραία. Θέλω οπωσδήποτε να σε ρωτήσω, Αργή, για τα θέματα των πειραματισμών. Πώς βλέπεις τους πειραματισμούς από τη δικιά σου πλευρά, είτε ας βγούμε εκτός ταμπέλας, απλά θέλω να συζητήσουμε λίγο τα θέματα ζυμώσεων, γιατί είναι σημαντικά στην έκφραση του κρασιού. Οπωσδήποτε να συζητήσουμε τα θέματα παλιού βαρελιού και συσχέτισης, ας πούμε, στη μαλαγουζιά, αλλά αν θέλεις μπορούμε να το πάμε και παραπάνω και σε άλλες ποικιλίες. Και θα ήθελα λιγάκι να βάλουμε και στο παιχνίδι, πάλι λυπάμαι που τα βάζω όλα μέσα, αλλά νέος άνθρωπος έξυπνος είσαι, θα το διαχειριστείς, να συζητήσουμε λιγάκι και το λιμνιό σαν ποικιλία. Ωραία. Πειραματισμοί. Είμαι σε ένα μέρος που βοηθάει πάρα πολύ ο πειραματισμός. Καθώς είναι η οικογενειακή μας επιχείρηση, είμαι αρκετά ελεύθερος να δοκιμάσω και να αποτύχω σε πολλά πράγματα. Κάποια πειράματα που έχω κάνει το τελευταίο καιρό, αν και δεν μου αρέσει η λέξη πειράματα, να πω την αλήθεια, κάποιες δοκιμές που έχω κάνει. Ναι, ούτε και να μου αρέσει η λέξη πειράματα. Θυμίζει λίγο Frankenstein και τα λοιπά. Ακριβώς. Είναι η μαλαγουζιά με διαφορετικό χρόνο εκχύλησης, δηλαδή πριν τη ζύμωση να κρατήσω σε επαφή τους φλοιούς με το χυμό για λίγες ώρες, πολλές ώρες ή πάρα πολλές ώρες, για να δω πώς αλλάζει η έκφραση και ποιο είναι το ιδανικό. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι κοντά στις 16 ώρες, αν μιλάμε για ένα σωστό φρούτο.
Σε άλλες ποικιλίες δοκιμάζω το Μαυροτράγανο και το Λιμνιό, δύο ποικιλίες που έχουμε στο κτήμα Γεροβασιλείου, καθώς συμμετέχουν στο χαρμάνι του Άβατον. Οπότε από πειραματισμούς με διαφορετικές ελληνικές ποικιλίες είναι αυτές. Τώρα, πώς βλέπω το θέμα του βαρελιού. Ναι. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο έχω επέμβει αρκετά στο κτήμα Γεροβασιλείου. Κάποιος που δοκιμάζει τα τελευταία χρόνια τα κρασιά μας, τα λευκά κυρίως, αυτά που περάνε βαρέλι, δηλαδή το Sauvignon Blanc, το Viognier και το Chardonnay, θα έχει καταλάβει ότι έχει πέσει λίγο η ένταση του βαρελιού, καθώς εκτός ότι είναι ένα trend, πια στον κόσμο ψάχνουμε κρασιά με έκφραση του φρούτου παρά το καπέλωμα του ξύλου. Η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται να έχουμε το δικό μας ιδιόκτητο αμπελώνα, να προσπαθούμε να βγάλουμε το καλύτερο φρούτο που μπορούμε και μετά να ερχόμαστε πολύ απλά και να το καπελώνουμε με τις νότες του ξύλου. Οπότε έχω ρίξει το ξύλο αρκετά. Στη Μαλαγουζιά χρησιμοποιούμε μόνο παλιό βαρέλι, δεύτερης και τρίτης χρήσης, τα οποία μάλιστα προέρχονται από το Sauvignon Blanc. Στο Sauvignon Blanc χρησιμοποιούμε περίπου 20% καινούριο βαρέλι λευκού καψίματος, ώστε να μην δώσουμε αυτή την ένταση του καψίματος, όπως και στο Viognier. Ενώ το Chardonnay μας είναι κλασικά το πιο βαρελάτο κρασί μας, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, όπου χρησιμοποιούμε πάνω από 30% καινούριο βαρέλι. Ωραία. Θα σε εκμεταλλευτώ ή θα σε αξιοποιήσω στα θέματα της Μαλαγουζιάς για να ακούσει και ο κόσμος πώς παλαιώνει η Μαλαγουζιά. Προφανώς θα μας πεις για το κτήμα, αλλά έχεις μια γνώμη γενικά, νομίζω. Πες μας λίγο για τις δυνατότητες παλαίωσης αυτής της ποικιλίας και μερικές προτάσεις στον κόσμο. Ναι. Φέτος άλλαξα, να σας πω την αλήθεια, γνώμη, καθώς και σαν ινολόγος και σαν σχολή του Μπορντό, κρασιά φρέσκα τα οποία αρχίζουν έστω και λίγο να κουράζουν. Πάμε στο επόμενο. Οπότε άρχισα να αλλάζω φέτος, καθώς μου κάνανε μία έκπληξη φέτος κάποια παιδιά στην Αθήνα. Μαζευτήκαμε και περίμενα να μου βγάλουν κάποια έτσι, κρασιά που είχαν κρατήσει για μένα. Και πολύ απλά είχαν μαλαγουζιές 7 ετών. Δηλαδή 2011-12 με την φετινή. Και εκεί παρατήρησα την πολυπλοκότητα που μπορεί να πάρει αυτή η ποικιλία όταν εινοποιηθεί σωστά, εμφιαλωθεί σωστά και κρατηθεί σε καλές συνθήκες. Η αλήθεια είναι ότι οι μαλαγουζιές που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι κατά βάση φρέσκα κρασιά. Κρασιά που τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά βασίζονται στη φρεσκάδα τους. Οπότε δεν ενδείκνυτο για περαιτέρω παλαίωση. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι αυτή η φρεσκάδα σιγά σιγά αρχίζει και πέφτει, ανεβάζοντας όμως την πολυπλοκότητα. Οπότε, έστω και για παιχνίδι, θα έλεγα στον κόσμο να κρατήσει 1-2 φιάλες από κάθε χρονιά από τη δικιά μας μαλαγουζιά ή οποιαδήποτε, για να δει πραγματικά πόσο πολύπλευρη είναι αυτή η ποικιλία. Ωραία. Αργύρι θα έβλεπες μια skin contact μαλαγουζιά? Πιστεύεις ότι έχει έννοια και θα το έβλεπες αυτό ενδεχομένως και σαν δικιά σου σκέψη? Λοιπόν, να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, με την έννοια ότι δεν μιλάμε για ένα φυσικό κρασί. Μιλάμε για μια μέθοδο εινοποίησης που είναι επαφή με τα φλούδια. Ναι. Λοιπόν, δεν είμαι πολύ υπέρ, καθώς επειδή θα έχουμε μεγάλη εκχύληση από τη φλούδα, σίγουρα θα αρχίσουμε να έχουμε κάποια ενζυματική οξείδωση στο κρασί, πράγμα που δεν μου αρέσει πάρα πολύ όταν γίνεται. Πες το μας λίγο πιο απλά, γιατί θα μας φύγει ο κόσμος και δεν θέλω να ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Συγγνώμη. Το ενζυματικό είναι. Ναι. Υπάρχει μία οξείδωση των φενολικών που γίνονται από ένζυμα. Μάλιστα. Είναι τόσο λίγο καλύτερο, αλλά και τόσο απλό. Ναι. Λοιπόν, και επίσης, επειδή είναι μια ποικιλία που δεν είναι πολύ. Με πολύ ψηλή οξύτητα, θεωρώ ότι άμα κρατήσεις τις φλούδες πολύ καιρό σε επαφή με το χυμό, πολύ απλά θα χάσεις οξύτητα. Οπότε δεν λέω ότι δεν γίνεται, νομίζω ότι υπάρχει κιόλας. Υπάρχουν. Αρκετά ενδιαφέροντα παραδείγματα, γι' αυτό και σε ρωτάω. Ναι. Δεν είναι τόσο πολύ στο στυλ μου, αλλά δεν θα έλεγα όχι. You never know. You never know. Και Αργύρη, έχουμε χρόνο, είσαι μια χαρά. Βαράς κανονικά. Πώς βλέπεις όλο αυτό το σκηνικό με τα φυσικά κρασιά, εντός και εκτός, και επί τα αυτά? Να μιλάω μετά τη Χλώη για φυσικά κρασιά. Πώς βλέπεις, ποια είναι η άποψή σου σε αυτό το θέμα? Ποια είναι η άποψή μου? Με πειράζει το όνομα, ξεκάθαρα, φυσικά κρασιά, δηλαδή τα άλλα είναι φυσικά. Συμφωνώ με τη Χλώη στο χαμηλής παρέμβασης.
χαμηλής παρέμβασης που 100% εδώ θα πατήσω πάνω στη χλώη αφορά το αμπέλι, το σταφύλι. Και θα ήταν πολύ καλό να υπάρχουν και ένα αυστηρό πλαίσιο που δημιουργείται τώρα στην Γαλλία. Νομίζω ότι θα κάνουν 4 χρόνια δοκιμαστικά και μετά θα το βγάλουν. Πραγματικά να είναι από βιολογικό ή βιοδυναμικό αμπελώνα και να περιέχει βασικά χαμηλότερα όρια σε θειώδες. Ενώ σε ένα λευκό κρασί ξηρό είναι κοντά στα 150 mg, εκεί να είναι λίγο λιγότερο. Από ό,τι ακούω θα είναι κοντά στα 70. Ωραία. Σαν ιδέα είναι πολύ ωραία. Συμφωνώ ότι δεν υπάρχει ο παραγωγός ο οποίος σέβεται τον εαυτό του και το καταναλωτή και καθώς οριμάζουν τα σταφύλια σκέφτεται από μέσα του πω θα δείτε στο ενοπείο τι θα σας κάνω. Ο σωστός ενολόγος είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα. Όταν ο ενολόγος έχει πολλή δουλειά μέσα στο ενοπείο σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά. Οπότε φυσικά θεωρώ ότι τα χαμηλής παρέμβασης κρασιά είναι η λογική ενός μεγάλου κτήματος. Αν υπάρχουν και κάποιο αυστηρό πλαίσιο το οποίο μπορεί να το κλείσει μέσα όλο αυτό το πράγμα, είμαι πολύ υπέρ. Αυτά είναι να μην λέγεται φυσικά κρασιά. Ωραία, ωραία. Ξεκάθαρο ήσουν. Θα πάμε στην τελευταία ερώτηση και θέλω να την αναπτύξεις όση ώρα θέλεις, βέβαια στην ώρα που έχουμε υπόλοιπο. Τέλεια. Και να ετοιμάζεις το Δημήτρη Σκούρας. Η ερώτηση είναι πώς βλέπεις το ελληνικό κρασί τα επόμενα 10 χρόνια. Κλείνεις τα μάτια και σκέφτεσαι το ελληνικό κρασί τα επόμενα 10 χρόνια και πόσο θα ήθελες να είναι ενεργός ο ρόλος της νέας γενιάς ηνοποιών, ανθρώπων που έχουν πάει έξω, έχουν σπουδάσει, είναι στην παραγωγή, που θα μπορούσαν να ήταν και σήμερα, προφανώς δεν μπορούμε να τους έχουμε όλους. Αλλά θέλω πραγματικά με όση ειλικρίνεια έχεις να μας δώσεις αυτή την εικόνα. Λοιπόν, η απάντησή μου θα ήταν τελείως διαφορετική πριν κάποιους μήνες χωρίς όλη αυτή την κατάσταση με τον κορονοϊό. Θεωρώ ότι θα μας επηρεάσει. Εκείνη η τεράστια ψαλίδα που υπήρχαν τα χρόνια του πατέρα μου, τα πολύ μεγάλα ενοπία με τα ωραία κρασιά, τα πιο μικρά ενοπία με τις πιο απλές δουλειές, είχε κλείσει πάρα πολύ. Φυτευόταν κάθε χρόνο πολλά στρέμματα αμπελιού στην χώρα μας, πολύ σωστά κρασιά, με έμφαση σε ελληνικές ποικιλίες. Πήγαινε πάρα πολύ καλά το πράγμα. Το οποίο είναι πολύ θετικό, γιατί δημιουργούσαμε το όνομά μας στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι όλο αυτό το πράγμα που έγινε με τον κορονοϊό, σίγουρα κάποιους ανθρώπους που ήθελαν να επενδύσουν στο κρασί ή ακόμα και αυτούς που επένδυσαν τα τελευταία χρόνια και περίμεναν αυτή τη στιγμή να εισπράξουν έτσι, την επένδυση πίσω, ίσως τους κολλήσει. Αυτό θα μας δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρώτον, γιατί θα συρρυκνωθεί ο ελληνικός αμπελώνας, δεν θα φυτεύονται πια αμπέλια, το οποίο είναι τεράστιο πρόβλημα, καθώς με βάση πόσα στρέμματα αμπελιού έχει η χώρα μας, τόσες άδειες φύτευσης θα έχουμε κάθε χρόνο. Και επίσης θα μειωθούν τα όπλα μας που έχουμε για το ελληνικό κρασί στο εξωτερικό. Οπότε θεωρώ ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα προσπαθήσουμε πάλι να βρούμε τα πατήματά μας και πάλι να κλείνει ψαλίδα μεταξύ των ηνοποιών τα οποία έχουν από πίσω μία δύναμη και μπορούν να ανταπεξέλθουν όλο αυτό που μας συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τα πιο μικρά ηνοποία. Και ελπίζω πάντως ότι μετά την πενταετία θα ξαναεπανέλθουμε και το πράγμα θα πάει πιο σωστά. Είμαι λίγο απεσιόδοξος, συγγνώμη. Αλλά... Όχι, μάλλον ρεαλιστής είσαι. Πιστεύω και εγώ ότι θα είναι μια μεταβατική κατάσταση τα επόμενα χρόνια, δεν ξέρω πόσο θα είναι, ελπίζω ότι λιγότερα, αλλά υπάρχει μια μεγάλη δυναμική. Βλέπω την αδερφή σου που έχει ένα σχόλιο. Πες και κάτι πιο θετικό, ρε Αργύρη. Ναι, το χαρακτηριστικό μου. Θα το πω εγώ. Πιστεύω ότι θα το περάσουμε πολύ πιο γρήγορα, και, γιατί έχουμε μια μεγάλη δυναμική και θα μπορέσουμε να βγούμε πολύ πιο δυνατά. Αυτός είναι ο στόχος όλων. Αργύρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπες. Εγώ ευχαριστώ.